της εκπαίδευση. Ενδεχομένως και της κυβέρνησης. Να σας ευχαριστήσω για την συμμετοχή σας και για την παρουσία σας. Δεν θα μακρηγορήσω. Καταρχάς να ζητήσω και συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά ήμουν στην Ολομέλεια. Δύο λόγια θέλω να πω, γιατί πιστεύω ότι η Επιτροπή αυτή είναι ένα σημαντικό βήμα. Στην πολιτική ζωή του τόπου υπάρχει μια φράση που επαναλαμβάνεται συχνά, ότι η παιδεία είναι εθνική υπόθεση. Και άρα δεν προσφέρεται για μικροκομματικές, μικροπολιτικές επιδιώξεις και τακτικές. Κατά τη γνώμη μου, θα έλεγα ότι κανένα ζήτημα δεν θα έπρεπε να προσφέρεται ή να αντιμετωπίζεται για μικροκομματικές επιδιώξεις και τακτικές. Αλλά κάθε πτυχή της δημόσιας ζωής, κάθε σημαντικό θέμα που αφορά και βασικό τομέα ευθύνης κυβερνητική σημεί, πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πεδίο βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών, της καθημερινής ζωής των πολιτών και ενίσχυση του δημόσιου συμφέροντος. Ειδικά όμως η εκπαιδευτική πολιτική δεν αφορά μόνο την καθημερινότητα, αφορά θα έλεγα και την μακρά προοπτική της χώρας. Αφορά τους δρόμους του μέλλοντος που θα περπατήσουν και οι παρούσες και οι επόμενες γενιές. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι η παιδεία είναι πράγματι ένα αντικείμενο υψηλής κοινωνικής σημασίας. Θα έλεγα ότι είναι μια σπουδαία κοινωνική υπόθεση. Αυτό μας οδηγεί στην ανάγκη, όταν προχωρούμε σε μεταρρυθμίσεις και τομές στον χώρο της εκπαίδευσης, αυτές ανεξαρτήτως από το ιδεολογικό πρόσημο, να είναι γερά θεμελιωμένες. Το ευκταίο μάλιστα είναι αυτές οι αλλαγές να απηχούν και ένα σχέδιο κοινωνικής αποδοχής, ώστε να μην έχουμε διαρκείς ανατροπές και αναστατώσεις. Ασφαλώς δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε μία πλαστή ή εξαναγκασμένη συνένεση, γιατί συνήθως αυτού του είδους οι συνενέσεις έχουν κοντά ποδάρια και δεν αφορούν τη μακρά προοπτική της εκπαίδευσης. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι σκοπεύουν πολλές φορές σε αυτό που αρχικά θεώρησα ως απορριπταίο, σε ένα κυνήγι εντυπώσεων. Η ίδια κοινωνική διάσταση της εκπαιδευτικής πολιτικής μας αναγκάζει να μην ξορκίζουμε τις διαφωνίες. Είναι προφανές ότι θα υπάρχουν διαφωνίες σε ό,τι αφορά και το περιεχόμενο και την προοπτική. Ακόμα και συγκρούσεις, θα έλεγα. Οι πολιτικές παρεμβάσεις άλλωστε όλων των πολιτικών δυνάμεων επιχειρούν πάντα να πάρουν θέση ανάμεσα σε διαφορετικά κοινωνικά συμφέροντα, σε διαφορετικές κοινωνικές δυνάμεις και ιδεολογίες. Δεν μπορεί λοιπόν και δεν χρειάζεται να συμφωνούμε στα πάντα. Όλοι μας έχουμε και τις κοινωνικές μας αναφορές, ταξικές τις λέμε εμείς, και τις ιδεολογικές αναφορές. Και η παιδεία, νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε σε αυτό από όποια προσέγγιση και αν την κοιτάμε, δεν ήταν ποτέ ούτε θα γίνει ποτέ ένα ουδέτερο ζήτημα. Ακόμη και αν κάποιες φορές επιχειρείται να παρουσιαστεί έτσι. Αυτό όμως δεν σημαίνει, κατά την άποψή μου, ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε στα βασικά. Και στην περίπτωσή μας, επιτρέψτε μου να πω ότι τα βασικά δεν είναι λίγα. Τα βασικά είναι πολλά και είναι σημαντικά. Θα έλεγα λοιπόν ότι χρειαζόμαστε ένα μπούσουλα. Χρειαζόμαστε γενικές αρχές και αν στο περιεχόμενο της παιδείας και εξαιτίας αυτών των πολιτικών διαφορών που αναφέρθηκα πιο πριν είναι λιγότερο εύκολο να ομονοήσουμε, μπορούμε τουλάχιστον να ξεκινήσουμε από τις υλικές της προϋποθέσεις. Μπορούμε να ξεκινήσουμε να βρούμε ένα πεδίο συμφωνίας, κοινής βάσης, από τα οικονομικά της εκπαίδευσης, από τους πόρους που απαιτούνται. Όμως η συζήτηση για τις χρηματικές δαπάνες δεν είναι μια συζήτηση τεχνική. Πίσω από τη συζήτηση αυτή κρύβονται ανάγκες, βρίσκονται άνθρωποι, βρίσκονται οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευτικοί, βρίσκονται οι οικογένειες των μεν και των δε,
που τους στηρίζουν στην προσπάθειά τους. Για παράδειγμα, το πόσους εκπαιδευτικούς και το πόσα σχολεία έχει ανάγκη η χώρα μας δεν είναι ένα τεχνικό ζήτημα. Σχετίζεται τόσο με τον στόχο όσο και με τις επιδιώξεις του σχολείου. Σχετίζεται όμως και με την εδαφική ιδιομορφία της χώρας μας. Άρα και με την πολιτική μας δέσμευση, μια δέσμευση που νομίζω θα πρέπει να είναι αυτονόητη για κάθε κυβέρνηση, από όποια σκοπιά και αν θωρεί τα προβλήματα της παιδείας, ώστε να μην αφήσουμε τα παιδιά μας, τα Ελληνόπουλα, σε κανένα σημείο της χώρας και στο πιο απομακρυσμένο χωριό και στο πιο απομακρυσμένο νησί, χωρίς δάσκαλο, χωρίς σχολείο. Οι απαντήσεις όμως στα ζητήματα αυτά περνάνε οπωσδήποτε και μέσα από μια τεχνική μελέτη. Και νομίζω αυτό θα είναι ο βασικός άξονας δουλειάς που θα κληθεί αυτή η Επιτροπή να φέρει εις πέρας. Μια μελέτη που θα συγκρίνει τις παροχές με τις αντίστοιχες δαπάνες των εκπαιδευτικών συστημάτων της Ευρώπης και θα τις αξιοποιήσει ως εργαλείο για να διαχειριστούμε τις εκπαιδευτικές ανάγκες της χώρας μας, ώστε να επιτευχθούν έτσι δύο στόχοι. Αφενός, να διαμορφωθεί μια κοινή δεσμευτική βάση των πολιτικών δυνάμεων για ένα επίπεδο εκπαιδευτικών παροχών κάτω από το οποίο κανείς δεν θα δικαιούται να οδηγεί στη χώρα, και αφετέρου για να έχουμε πια στα χέρια μας ένα εργαλείο που θα μας βοηθάει να γνωρίζουμε τις ανάγκες βελτίωσης του συστήματος αλλά και το αντίστοιχο κόστος αυτών των αναγκών. Σήμερα ως κυβέρνηση εμείς δεσμευόμαστε πως δεν θέλουμε αυτή η επιτροπή να είναι μια επιτροπή που απλά θα κλωθογυρνάει ζητήματα, θα συζητάει χωρίς να έχει αποτέλεσμα. Δηλαδή δεσμευόμαστε ότι το αποτέλεσμά της, όποιο και αν αυτό, θα το αξιοποιήσουμε. Δεσμευόμαστε πως χρησιμοποιώντας το πόρισμά της θα καταφέρουμε στα επόμενα 3 χρόνια να έχουμε κλείσει την ψαλίδα ανάμεσα στη σημερινή κατάσταση και στο αποδεκτό επίπεδο λειτουργίας της εκπαίδευσης, στο κοινά αποδεκτό. Και βεβαίως δεσμευόμαστε πως θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια που νομίζω ήδη έχουμε αναλάβει με πολύ μεγάλες δυσκολίες, το αποτέλεσμα θα το κρίνουν οι πολίτες βεβαίως, την προσπάθεια να ανατρέψουμε αυτή την κατηφορική πορεία στην οποία έχει μπει η εκπαίδευση στη χώρα μας, ιδίως τα χρόνια της κρίσης, τα χρόνια των μνημονίων. Όπως είπα και πριν, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε όλα, ούτε νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο αυτής της Επιτροπής. Νομίζω όμως ότι κάνουμε μια αρχή. Κάνουμε μια καλή αρχή. Και θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων, παρά τις φανερές και προφανείς διαφορές, ιδεολογικές και πολιτικές, εντούτοις συμφώνησαν να προτείνουν επιστήμονες για να απαρτήσουν αυτή την Επιτροπή. Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, θέλω να ευχηθώ καλή αρχή, καλή δουλειά και καλά αποτελέσματα και να επαναλάβω την δέσμευσή μας να αξιοποιήσουμε τα αποτελέσματα αυτά, και νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι μια δέσμευση όχι μόνο της κυβέρνησης αλλά και όλων των πολιτικών δυνάμεων που πήρανε την ευθύνη να προτείνουν ανθρώπους γενικής, θα έλεγα, κατά γενική ομολογία, άξιους και ικανούς να συνεισφέρουν σε μια πράγματι εθνική ανάγκη που είναι η διαμόρφωση μιας βάσης για την εκπαιδευτική μας πολιτική και η προοπτική ενός μιας δημόσιας εκπαίδευσης που θα αξίζει στους κόπους των Ελλήνων πολιτών που επιδιώκουν, που αγωνιούν για αυτό το μεγάλο και σημαντικό αγαθό που είναι η μόρφωση της νέας γενιάς, η μόρφωση των παιδιών τους. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή επιτυχία. Κύριε Πρωθυπουργέ, ευχαριστούμε και εμείς. Να προσθέσω κάτι. Χθες το βράδυ αργά ψηφίστηκε στη Βουλή ένα εξαιρετικά σύνθετο
νομοσχέδιο, τώρα νόμος του κράτους, του Υπουργείου Παιδείας. Και ήταν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση, γιατί παρά τις εντάσεις και τις διαφορές, το νομοσχέδιο αυτό ψηφίστηκε με πάνω από 3/4 συνένεση και με άλλων κομμάτων. Ψήφισαν υπέρ και νομίζω ότι επειδή πολιτική κουλτούρα της συνένεσης δεν πρόκειται να καθιερωθεί με το πάτημα ενός κουμπιού που λέμε. Ήσουν ανησυχώ άμα μου λες. Ανησυχείτε για τους άλλους ή για μας? Με το εκρηκτικό συγκρουσιακό κλίμα των ημερών, αλλά αυτό είναι... Ναι, σας λέω, ήταν σύνθετη, δύσκολη, σε ορισμένα θέματα συγκρουσιακή. Παρόλα αυτά όλοι δέχτηκαν ότι υπάρχουν δειλά μεν, πραγματικά όμως σημάδια μιας συνένεσης στα θέματα εκπαίδευσης, και μπορεί να είναι ένα από τα πολύ καλά της νέας χρονιάς. Ότι σας ευχαριστούμε πολύ. Ιωάννης Καποδίστριας, «Η πορεία του στο χρόνο». Μία έκθεση της βιβλιοθήκης της